Σε συμβολική κινητοποίηση προχώρησαν οι φοιτητέ τη Κρήτη το απόγευμα τη Τετάρτη, κρεμώντα γιγαντοπανό σε κομβικά σημεία των πόλεων σε μια συντονισμένη πανελλαδική δράση, στέλνοντα ηχηρό μήνυμα προ την κυβέρνηση μια ανάσα πριν την ψήφιση του αντισυνταγματικού νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ολόκληρη Κρήτη και στα Χανιά και στο Ρέθμινο, στα λιμάνια αυτού του νησιού, πρόκειται για ένα πανό όπου δίνει ένα στίγμα ένα άνδυα, στα πανεπιστήμια και στο νομοσχέδιο που θέλει να περάσει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με τον Υπουργό Παιδεία Περακάκη. Ε, και πρόκειται και όλο για ένα πανό όπου καλεί ε, στην πανελλαδική πορεία τη Παρασκευή. Πραγματοποιούμε αυτή την ε, δράση στο φάρο του Ρεθύμνου για να το δει και η ρυθμιωτική κοινωνία και ο ρυθμιωτικό λαό, ο οποίο στέκεται δίπλα μα γενικά, ε, ότι εμεί ερχόμαστε και κάνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ε, στον Κυριακό Περακάκη ότι την Παρασκευή θα είμαστε εκεί. Αν και η κυβέρνηση στην αρχή μιλούσε για μειοψηφίε οι οποίε αντιδρούν ε, απέναντι στη δυτικά, έχει φανεί δύο μήνε τώρα ότι πραγματικά είναι στην απομόνωση και αυτή και τα πολιτικά τη σχέδια σε σχέση με την ψήφιση του νομοσχεδίου. Γιατί, γιατί όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει εναντιωθεί. Όλε οι σχολέ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου Κρήτη και πέντε σχολέ του Πανεπιστημίου Κρήτη στο Ρέθυμνο τελούν υποκατάληψη. Μαζί με δεκάδε άλλα τμήματα σε όλη τη χώρα, φωνάζοντα εκοφαντικά όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που θα διαλύσουν τα πτυχία και τι επαγγελματικέ προοπτικέ του. Βλέπουμε ότι ακόμα και ολόκληρα ιδρύματα κλείνουν. Συγκεκριμένα το Ελμεπά, στο οποίο ε, είμαι και εγώ φοιτήτρια, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αυτή τη στιγμή είναι όλο κλειστό. Τελεί ολόκληρη υποκατάληψη. 7-7 τμήματα του Ηρακλείου δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να μείνουν αμέτωχοι και δεν πρόκειται να ιδρυθούν τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Το βράδυ τη Πέμπτη, τα πλοία από την Κρήτη θα γεμίσουν ασφικτικά από φοιτητέ, οι οποίοι θα συμμετάσχουν μαζικά στη μεγάλη πορεία που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Παρασκευή, η μέρα ψήφιση του επίμαχου νομοσχεδίου, κάνοντα τα τζάμια τη Βουλή να τρίζουν από τι φωνέ του. Η Παρασκευή, 8 του μήνα, είναι μια μέρα κομβική, είναι η μέρα ψήφιση αυτού του αντισυνταγματικού νομοσχεδίου. Οι φοιτητέ από όλη την Ελλάδα οι φοιτητέ από το Ρέθμνο θα μπούμε στα πλοία, πολύ μαζικά, θα ανέβουμε στην Αθήνα. Οι φοιτητέ από όλη την Ελλάδα θα ανέβουν στην Αθήνα για να δείξουμε στον Κυριακό Πυρακάκη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι δεν μπορεί να παίζει ούτε με το Σύνταγμα τη χώρα, ούτε μπορεί να παίζει με τα πτυχία και την προοπτική χιλιάδων αποφύτων. Τα πλοία αύριο το βράδυ θα είναι πάρα πολύ μαζικά από όλη την Κρήτη. Ε, θα πάμε στην Αθήνα να διαδηλώσουμε με αυτό το σκοπό. Θα είμαστε έξω από τη Βουλή όσο χρειαστεί, ε, μέχρι να δείξουμε ε, στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ότι πραγματικά. Είναι μόνη τη, ε, γιατί η ολόκληρη η κοινωνία έχει δηλώσει την εναντίωσή τη ε, και θα, θα μα τρέμει, η αλήθεια είναι, και θα βλέπει από τα τζάμια τη Βουλή ότι θα είναι η μόνη η οποία ε, θα στηρίξει ε, αυτό το νομοσχέδιο.